Το ζήτημα του νομοσχεδίου, το οποίο ήδη έχει κατατεθεί και βρίσκεται προς διαβούλευση από την προηγούμενη εβδομάδα, έχει αποτελέσει αντικείμενο πάρα πολλών συζητήσεων εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ένα κομβικό ζήτημα το οποίο έχει προκύψει είναι η σχέση αυτού του νομοσχεδίου με το άρθρο 16 του Συντάγματος. Το κεντρικό ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει είναι κατά πόσον είναι δυνατόν μέσα από ένα από το προτινόμενο νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίζεται από τη Βουλή με την κοινή διαδικασία ψήφισης νόμων και άρα με πλειοψηφίες οι οποίες προβλέπονται για την ψήφιση απλών νομοσχεδίων, κατά πόσον μπορεί στην ουσία να τροποποιεί το ίδιο το Σύνταγμα, το οποίο έχει συγκεκριμένες ρητές προβλέψεις στο άρθρο 16 και μάλιστα σε τρεις επιμέρους παραγράφους του για το θέμα των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη χώρα μας, τα οποία το Σύνταγμα ορίζει ότι είναι αποκλειστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και μάλιστα με πλήρη αυτοδιοίκηση. Το δεύτερο στοιχείο που υπάρχει στο Σύνταγμα είναι ότι εμείς οι καθηγητές και το διδακτικό προσωπικό των ΑΕΗ έχουμε το ζήτημα το ότι είμαστε δημόσιοι λειτουργοί. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν μιλάμε απλά για κρατικά πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια μας είναι δημόσια και μάλιστα έχουν τη μορφή του νομικού προσώπου, όπως είπα, δημοσίου δικαίου. Η τρίτη παράγραφος, η οποία αναφέρεται και αυτή στο θέμα των σχολών, αναφέρει ότι απαγορεύεται η σύσταση των ανώτατων σχολών από ιδιώτες. Επομένως, θεωρούμε ότι η μόνη ενδεδειγμένη οδός για την οποιαδήποτε θέσπιση ενός νέου ρυθμιστικού πλαισίου θα έπρεπε να περάσει μέσα από τη διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος. Και αυτό γίνεται για τους εξής, αυτό ισχύει για τους εξής λόγους. Διότι πράγματι τα συντάγματα μπορεί, όπως και το δικό μας Σύνταγμα, να έχουν ρυθμίσει ζητήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και να τίθενται ζητήματα εξυγχρονισμού, είτε και ζητήματα ερμηνείας, είτε με το ενωσιακό δίκαιο, είτε και με άλλες διεθνείς συμβάσεις. Πέραν όμως αυτού, το κατά πόσον το ίδιο το Σύνταγμα μπορεί να εξυγχρονίζεται, το προβλέπει το ίδιο. Υπάρχει δηλαδή το άρθρο 110 στο Σύνταγμα, το οποίο προβλέπει τη διαδικασία της αναθεώρησής του. Γιατί πράγματι αναγνωρίζεται ότι μπορεί να χρειάζεται μία διαφορετική ρύθμιση. Υπ' αυτή την έννοια θεωρούμε ότι επειδή και το άρθρο 16 βρίσκεται στον βασικό πυρήνα των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του Συντάγματος και στο τμήμα που αναφέρεται ως κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα και αφορά λοιπόν και τη σχέση αυτού του κοινωνικού συμβολαίου που υπάρχει ανάμεσα στους πολίτες και στο κράτος, πώς οριοθετείται λοιπόν η σχέση τους, έχουμε λοιπόν τη γνώμη και πιστεύουμε ότι η οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού του άρθρου και της ουσίας του θα πρέπει να περάσει από τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία εξασφαλίζει και μια ευρύτερη συνένεση, διότι οι πλειοψηφίες οι οποίες απαιτούνται είναι πολύ μεγαλύτερες των 151 βουλευτών, απαιτούνται να υπάρχουν δύο βουλές και πρέπει να έχει προηγηθεί η προηγούμενη αναθεώρηση πριν από 5 τουλάχιστον χρόνια. Και να πούμε εδώ ότι το δικό μας Σύνταγμα, το Ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο αντικατοπτρίζει σε κάθε χώρα και το νομικό της πολιτισμό, ανήκει στην κατηγορία των αυστηρών συνταγμάτων. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες προανέφερα, βάσει των οποίων μπορούν να αναθεωρηθούν. Επομένως, η πιο ενδεδειγμένη οδός και μάλιστα μια οδός που θα έχει και μια ασφάλεια δικαίου, είναι ακριβώς αυτή η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.